Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους περισσότερους και το συζητάνε, φαντάζομαι θα έχουν ερωτήσει και εσάς ε, και ε, ε, εδώ τα τελευταία 8 χρόνια, κάνω λάθος, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Είχατε συνεργαστεί και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος. Είναι και εκ των βασικών αντιπάλων του Κώστα Πελετίδη. Ναι. Ε, δεν σας πρότεινε να είστε υποψήφια μαζί του, δεν θεωρείτε ότι μπορεί να διεκδικήσει ή να φέρει σε μια καλή κατάσταση το Δήμο της Πάτρας. Πώς ε, έκανε εντύπωση. Φαντάζομαι ότι το έχουν πει. Ναι, ναι. Να σας πω ότι... Εγώ ήμουν ήμ, και είμαι ακόμη περιφερειακή σύμβουλο σε μια παράταξη που επικεφαλή δεν είναι ο Γρήγορο Αλεξόπλου, άλλο είναι επικεφαλή. Ήταν αντιπεριφερειακή ναι, ναι, συνεργασία όμω, ή ήταν πρόεδρο τη Περιφερειακή Συνέλευση. δεν είχα τη συνεργασία και το ίδιο ισχύει Δεν σημαίνει ότι με όποιον συνεργάζεσαι, επειδή είσαι σε μια παράταξη, θεωρεί ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ικανό και μόνο να διεκδικεί όποιε άλλε αίρετε θέσει. Ε, αν θα δείτε λοιπόν και προ τα πίσω την πορεία μα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαία, θα δείτε ότι οι δρόμοι μα και στην αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα χρόνια ήταν παράλληλοι, δεν διασταυρώνονταν πουθενά. Ναι, μεν είμαστε σε μια ομάδα. Ναι, μεν όταν είμαι σε μια ομάδα, συνεργάζομαι με όλου του ανθρώπου που είναι στην ομάδα και με όλου του ανθρώπου που ήταν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα πρέπει να σα πω ότι όσο ήμουν πρόεδρο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. και με τι υπόλοιπε παρατάξει. Με όλου του Περιφερειακού Συμβούλου, ήθελα να έχω άριστε σχέσει, γιατί ήθελα Κάτι να πει, το λειτουργούμε ω ομάδα μέσα στο Περιφερειακό Συμβουλίο. Το αν εγώ λοιπόν έχω διαφωνίε ή διαφορέ ή διαφορετικό τρόπο στον πώ πιστεύω ότι με οποιονδήποτε υπάρχει σε μια ομάδα πρέπει να χειριζόμαστε τα πράγματα, εφόσον είμαι στην ομάδα, αυτή είναι η αρχή μου, οφείλω να συνεργάζομαι για το καλό τη ομάδα και για το καλό του περιφερειακού έργου στο οποίο είχα κληθεί να υπηρετήσω. Δεν σημαίνει όμω ότι με όλου μπορούμε σε άλλου τομεί να είμαστε συνεργάτε και να είμαστε συναγωνιστέ. Εδώ για το Δήμο τη Πάτρα, αν κάποιο με παρακολουθούσε και αυτά τα χρόνια, θα είχε δει ότι εγώ είχα αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση με τον Κώστα Πελετίδη. Ήμουν μάρτυρα υπεράσπιση του στο δικαστήριο που ήταν κατηγορούμενο μετά από μήνυση τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Ω πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατέθεσα σε εκείνο το δικαστήριο και υπερασπίστηκα το δικαίωμά του να λέει όχι σε οποιονδήποτε του ζητά έγγραφα με τον οποίο ιδεολογικά δεν ταυτίζεται και τον θεωρεί ότι δεν πρέπει να έχει δημόσιο λόγο. Ήμουν μαζί τους μέσα από την. Ε, ω ε, περιφερειακή σύμβουλο μέσα από πολλά ζητήματα που έπρεπε να λύσει. Είχατε την ευκαιρία να συνεργαστείτε ε, λοιπόν μαζί ε, του ε. και από εκεί, από ό,τι λοιπόν, καταλαβαίνω, αποφασίσατε. Είδα ποιο είναι ο Κόλλο Πελετίδης, πώ δουλεύει για τα θέματα τη αυτοδιοίκηση. Εκτίμησα τον τρόπο που δουλεύει. Εκτίμησα ότι είναι ένα άνθρωπο που ενδιαφέρεται να το πολεμάει, να το πασχίζει, να πασχίζει εκεί που λες ότι ξέρεις αυτό είναι αδύνατο ή ο νόμος λέει αυτό ή οι παγορεύσεις από πάνω από τα Υπουργεία λένε αυτό, το παλεύει. Κατηγορούμε σήμε... το Σαμπελετήδη όμως για υπαγορεύσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για το πώς θα διοικήσει το Δήμο ή η πολιτική του αντίπαλη. Ναι, ε, ο καθένας μας προέρχεται από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Εγώ το αν ο καθένας μας ε, Υπεραιτώντα το θεσμό στην αυτοδιοίκηση, είναι πιστό και, και στα ιδεολογικά του και στην ιδεολογία του, δεν νομίζω ότι είναι μεμπτό αυτό. Και εγώ επιστρέφω την ερώτηση σε αυτού που λένε ότι ή, παίρνει εντολέ ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πού αυτό εμπόδισε το να ελοποιήσει σήμερα ένα έργο που όλοι αναγνωρίζουν ότι στην πόλη αυτή με τα οικονομικά δεδομένα είναι πρωτόγνωρο, Ποιο κατάφερε στο παρελθόν να συντονίσει με τον καλύτερο τρόπο το προσωπικό στο Δήμο ώστε να έχει αυξήσει την παραγωγικότητά του. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα δεδομένο ότι δεν μπορούμε να συντονίσουμε τους υπαλλήλου ή δεν υπάρχει παραγωγική, η παραγωγή από το, από το προσωπικό. Ο Δήμαρχος αυτός, ο Κώστας Πελετήδης, νομίζω ότι είναι, ε, το αναγνωρίζουν όλοι ότι το έχει καταφέρει. Ποιος κατάφερε χωρίς χρήματα να κάνει ένα κόσμημα στο Νότιο Πάρκο. Αυτό που εκεί, ένα φίλο μου είπε. Είδα... φαντάζομαι στα στον του Κωστά. Εδώ ήμουν τότε που δεν ήμουν υποψήφια <χει> ή δεν ήμουν στην ομάδα του τώρα, Όλο που είμαι που δίνουμε δώρα. κοινά τον αγώνα και βέβαια θα είμαι. Ε, μου είπε ένα φίλο ότι στο Νότιο πάρκο τα ποντίκια όταν πλησίαζαν έστριβαν. Μου είπε χαρακτηριστικά. Και έχει γίνει ένα χώρο εκεί που συντηρείται και είναι υποδειγματικό χώρο. Και ένα χώρο που φιλοξενεί κόσμο, που είναι μια όαση, μια διέξοδο για όλου του ανθρώπου που δεν έχουν τη δυνατότητα καθημερινά είτε να πηγαίνουν στι καφετέρειε, είτε να πηγαίνουν τα παιδιά του σε παιδότοπου, είτε να πηγαίνουν στο γυμναστήριο. Ε, Ποιο άλλο διεκδικεί με αυτόν τον τρόπο του να μείνει το, το μέτωπο το, του λιμανιού ανοιχτό για τον κόσμο και να μην αποτελέσει φιλέτο για τα συμφέροντα των λίγων ή για των επιχειρηματιών. Ποιο άλλο διεκδικεί ή ποιο άλλο, να πω και το άλλο, ποιο άλλο έχει νοικοκυρέψει την Ξερόλακα με, με τι παθογένειε που έχει ω χώρο έτσι, ώστε να μην υπάρχει αυτή η δυσοσμία που όλα αυτά τα χρόνια περνώντα από τη μεγάλη περιμετρική όλοι μα ε, αντιλαμβανόμαστε. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει δυσοσμία γιατί? γιατί υπάρχει ένα νοικοκυρέμα του Χιτά. Θέλω να πω ότι μιλάμε θεωρητικά για τα μεγάλα που δεν τα βλέπουμε και αψηφούμε τα καθημερινά στα οποία έχει δώσει. Ε, λύσει ο Κώστας Πελιτίδης και που αυτά είναι τελικά που αφορούν τον ε, μέσο δημότη. Ο δημότης δεν ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Τον ενδιαφέρει την επόμενη μέρα που θα βγει από το σπίτι του, πώς θα κάνει καλύτερη την καθημερινότητά του. Και αυτό το παλεύει ο Πελιτίδης. Και λέω λοιπόν ότι για αυτόν τον άνθρωπο που παλεύει με αυτόν τον τρόπο αξίζει να συμπορευτείς και αξίζει να τον βοηθήσεις ώστε και την επόμενη τετραετία να είναι δήμαρχος σε αυτή την πόλη. Μάλιστα, άρα ε, αυτό ήταν που σας όθησε να συνεργαστείτε με τον Κώστα Πελετίδη, η συνεργασία το μαζί και του και, και η γνωριμία διάστημα. του ανθρώπου, λέτε, και το πώς διαχειρίζεται τα προβλήματα. Αυτό το απλό. Ναι. Όχι κάτι άλλο σύνθετο, ότι όχι κάτι Εσύ. άλλο. Δεχθήκατε προτάσεις και από άλλες ε, παρατάξεις και από τον ε, κύριο Αλεξόπουλο, δεχθήκατε πρόταση να είστε στο ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι δεν ωφελεί να απαντήσω αν έχω δεχτεί προτάσει. Ε, αυτό θα κάνει καλό σε μένα να σα πω ότι ναι, γιατί θα θεωρηθεί ότι ήμουν περιζήτητη, αλλά νομίζω ότι δεν αφορά αυτό. Ε, θα πρέπει να πω ότι είχα αποφασίσει να μην είμαι υποψήφια στην περιφέρεια για δικού μου λόγου και εκεί που είχα αποφασίσει να μην είμαι υποψήφια. Δέχτηκα την πρόταση αυτή από τον ε, Πελετίδη. Δεν σημαίνει ότι, αν, ότι ήταν ο Πελετίδης πρώτος και άρα κέρδισε επειδή ήταν πρώτος. Όποιοι και ό, όποιοι και αν ήταν ή και αν υπήρξαν, ε, εγώ ούτω ή άλλω ψηφοφόρησα. Θεωρείτε ότι ο καλύτερο είναι ο Μελετήδη. Απλά τώρα. Ο Μελετήδη ή πουθενά. Αυτή ήταν η αλλω ψηφοφορησα θεωρειτε οτι ο καλυτερο ειναι ο μελετηδη απλα τωρα ο η αυτη ηταν η θεση μου.